αυτό είναι το περί παραδρομής πολέμου του αείμνηστου αυτοκράτορα Νικηφόρου δεύτερου του Φωκά. Διότι βλέπετε εδώ. Είναι ένα εγχειρίδιο στρατηγικής. Η ιδέα για την μετάφραση του βιβλίου και για την έκδοσή του ανήκει στον καθηγητή διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στον κύριο Ηλία Κουσκουβέλη, θεός πρίτανη και νυν κοσμήτορα. Και η προοπτική του βιβλίου είναι να διδάσκεται στους Έλληνες αξιωματικούς, στην έδρα Θουκυδίδης του ΓΕΕΘΑ. Η έδρα αυτή, η οποία έχει σκοπό να εκπαιδεύει σε θέματα στρατηγικής αλλά και ιστορίας τους Έλληνες αξιωματικούς, ιδρύθηκε χάρη στην πρωτοβουλία του καθηγητή κυρίου Ηλία Κουσκουβέλη. Ο εκδότης του βιβλίου είναι το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Εδώ θέλω να πω δύο λόγια, γιατί γνωρίζω ότι σε πολλά περιβάλλοντα στον ελληνικό χώρο, οι πανεπιστημιακοί, ως καθηγητές, ως διδάσκαλοι και οι πανεπιστημιακές εκδόσεις, δεν χαίρουν τις εκτιμήσεις που κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε. Υπάρχει δηλαδή μια δυσπιστία στον σύγχρονο ελληνισμό έναντι της λεγόμενης ακαδημαϊκής κοινότητας. Δεν είμαι μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας. Δεν είχα την τύχη να έχω ποτέ καθηγητή τον κύριο Ηλία Κουσκουβέλη. Και ίσως γι' αυτό μπόρεσα με πιο καθαρό, θα λέγαμε, βλέμμα να παρατηρήσω το έργο συγκεκριμένων καθηγητών, μπορώ να πω μειοψηφίας. Όπως επίσης να διαβάσω και κάποια συγγράμματα πανεπιστημιακών εκδόσεων με το μάτι του ανθρώπου που τα προσεγγίζει χωρίς να ανήκει στο συγκεκριμένο κύκλο. Μπορώ να σας πω λοιπόν ότι αν τα ενδιαφέροντά σας κινούνται στον χώρο των διεθνών σχέσεων, της στρατηγικής, των διακρατικών σχέσεων και παρόμοια θέματα, μία επίσκεψη, και μάλιστα θα σας έλεγα προσεκτική επίσκεψη, μη προκατηλημένη επίσκεψη στις εκδόσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, θα σας αποδείξει ότι δεν είναι όλα τα πανεπιστήμια ίδια, δεν είναι όλοι οι καθηγητές και συγγραφείς ίδιοι, δεν είναι όλες οι πανεπιστημιακές εκδόσεις ίδιες. Ως Έλληνες συνηθίζουμε να γενικολογούμε πολύ εύκολα. Έχουμε δύο στοιχεία από τα 10 και βγάζουμε συμπέρασμα και για τα 10. Ας αφήσουμε ένα στα 10, για να το δούμε με πιο καθαρό μάτι. Πρώτη λοιπόν προτροπή να κάνετε μία επίσκεψη, να έχετε χρόνο και διάθεση, στις εκδόσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Θα εκπλαγείτε. Δεν θα πιστεύετε ότι τέτοιας ποιότητας συγγράμματα εκδίδονται, αλλά δεν είναι ευρέως γνωστά. Σε αυτό βέβαια φταίει πολλές φορές και το αναγνωστικό κοινό. Νικηφόρος δεύτερος ο Φωκάς. Τρεις ημερομηνίες σημείωσα. Το 912 που είναι η ημερομηνία της γέννησής του. Το 963 που είναι η χρονολογία, συγγνώμη, της στέψης του. Και το 969 που είναι η χρονολογία της βίας δολοφονίας του. Δεν είμαι ιστορικός και η αλήθεια είναι ότι στην διαδικασία της μετάφρασης του παρόντος βιβλίου, που επίσης δεν είναι ιστορικό όπως θα δούμε μετά, δεν με απασχόλησε να εμβαθύνω στο ιστορικό υπόβαθρο της εποχής. Είναι μία προσωπική μου επιλογή, συγκεκριμένα συγγράμματα από την εποχή την κλασική μέχρι πριν 2 ή 3 αιώνες, να τα αντιμετωπίζω ως επίκαιρα. Με πείθουν εξ αρχής ότι είναι πάντα επίκαιρα. Γι' αυτό και δεν εμβαθύνω περισσότερο στην ιστορία. Έτσι κι αλλιώς το βιβλίο δεν είναι ιστορικό. Σημείωσα λοιπόν για τον αείμνηστο αυτοκράτορα Νικηφόρο συγκεκριμένα πράγματα,
τα οποία νομίζω ότι στη συνέχεια θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε καλύτερα το συγκεκριμένο εγχειρίδιο. Ο Αυτοκράτορας Νικηφόρος ο Δεύτερος ήταν πολεμιστής και ασκητής. Δηλαδή ήταν ένας λιτός οπλίτης. Ένας μάχημος αυτοκράτορας. Δείτε τους συνδυασμούς. Αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά του παραπέμπουν σε μία ιστορία χιλιετιών του ελληνικού έθνους. Σκεφτείτε ότι μεγάλες μορφές αυτού του έθνους, του ελληνικού, ήτανε πολεμιστές και ασκητές. Είχαν έναν βίο λιτό, απλό, δεν χρειάζονταν πολλά για να πορεύονται ικανοποιημένοι και ήταν πάντοτε μάχημοι. Ακόμη ένα στοιχείο που πρέπει να σημειώσουμε για τον Αυτοκράτορα Νικηφόρο, ότι έφτασε στο αξίωμα αυτό, ενώ ήταν ήδη στρατηγός. Ας το πούμε απλά, δεν είχε μεγαλώσει σε επαύλεις και σαλόνια. Είχε ανατραφεί, είχε ανδρωθεί στο λεγόμενο πεδίο της τιμής, στην πρώτη γραμμή. Και αυτή την οδήγησε αυτή η εμπειρία του τον οδήγησε στο αξίωμα του αυτοκράτορα. Είναι σημαντικό όμως να δούμε και πώς απεβίωσε. Δολοφονήθηκε μετά από προδοσία μέσα στο βασιλικό δωμάτιο, στο οποίο κοιμόταν στο πάτωμα επάνω σε ένα λιτό στροσίδι, γιατί έτσι αισθανόταν ότι θα είναι πάντα μάχημος και δεν θα παραδοθεί ποτέ στην τρυφή. Δολοφονήθηκε ύπουλα, αφού βασανίστηκε, για έναν λόγο που δεν μπορούμε μάλλον σήμερα να εξηγήσουμε, η βασιλική φρουρά, η οποία βρισκόταν σε κάποια διπλανά δωμάτια, εισήλθε στον βασιλικό θάλαμο αμέσως μετά τη δολοφονία του αυτοκράτορα. Τώρα το περίεργο, δεν θα έλεγα περίεργο, είναι χαρακτηριστικό της ελληνικής ιστορίας. Ποιος πρωτοστάτησε στη δολοφονία του? Ένας άλλος μεγάλος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ο Ιωάννης Τσιμισκής. Αυτά τα στοιχεία νομίζω θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε καλύτερα την προσωπικότητά του. Και ένα ακόμη πριν προχωρήσουμε στο βιβλίο. Λίγες ώρες πριν δολοφονηθεί, μελετούσε στη Βασιλική Βιβλιοθήκη θεολογικά συγγράμματα. Ας δούμε τώρα τι είναι η πολεμική παραδρομή. Προσέξτε τον όρο παραδρομή, δηλαδή όχι κύριος δρόμος, παράδρομος. Συσχετίστε τον με έννοιες όπως οικονομία, παραοικονομία, παιδεία, παραπαιδεία, φιλολογία, παραφιλολογία. Τι παρατηρούμε? Ότι η πολεμική παραδρομή δείχνει έναν πολεμικό δρόμο που δεν είναι ο κύριος, ο βασικός. Είναι κάποιος πολεμικός παράδρομος. Το συγκεκριμένο βιβλίο μεταφράστηκε σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες, εδώ και αρκετά χρόνια. Επηρεασμένοι πολλοί Έλληνες φιλόλογοι από εκείνες τις μεταφράσεις, αναφέρονται στην παραδρομή και λένε «Παραδρομή, δηλαδή, ανταρτοπόλεμος». Αυτό είναι λάθος. Το συγκεκριμένο βιβλίο δεν αναφέρεται στον ανταρτοπόλεμο. Γιατί δεν έχουμε ανταρσία. Δεν έχουμε δηλαδή δύο κοινής φυλετικής καταγωγής στρατούς που συγκρούονται. Άρα λοιπόν η παραδρομή δεν είναι ανταρσία. Άρα η πολεμική παραδρομή δεν είναι ανταρτοπόλεμος. Άλλες προσεγγίσεις μιλούν για κλεφτοπόλεμο. Το συγκεκριμένο βιβλίο όμως αναφέρεται στη δράση του τακτικού στρατού. Άρα δεν έχουμε κλεφτοπόλεμο. Έχουμε οργανωμένο τακτικό στρατό, ο οποίος συγκρούεται με επίσης οργανωμένο τακτικό στρατό. Άρα λοιπόν η παραδρομή δεν είναι κλεφτοπόλεμος. Και σε κάποιες νεότερες εκδόσεις παρατηρούμε ότι η παραδρομή αποδίδεται ως καταδρομική επιχείρηση. Αυτό όμως στενεύει την έννοια του όρου παραδρομή. Περιέχει η πολεμική παραδρομή καταδρομικές επιχειρήσεις, αλλά όχι μόνο τέτοιες. Η πολεμική παραδρομή λοιπόν είναι
πόλεμος, όχι όμως δια της ευθείας σύγκρουσης, δια της ευθείας οδού. Θα σας πω ακριβώς πώς αποδίδει τον όρο ο καθηγητής κύριος Ηλίας Κουσκουβέλης με σύγχρονους όρους της επιστήμης του. Η πολεμική παραδρομή λοιπόν είναι μη συμβατικός πόλεμος προς αντιμετώπιση ασύμμετρης απειλής. Αυτή είναι η ερμηνεία του όρου παραδρομή. Μη συμβατικός πόλεμος που αντιμετωπίζει μία ασύμμετρη απειλή. Από τα κεφάλαια του βιβλίου διαπιστώνουμε ότι πραγματικά αυτό περιγράφει ο αείμνηστος αυτοκράτορας. Πώς αντιμετωπίζουμε ισχυρότερο στρατό των αντιπάλων με λιγότερες δυνάμεις. Το βιβλίο έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Ας ξεκινήσουμε από το ίδιο το περιεχόμενό του. Η τελική συγγραφή έγινε από κάποιον ανώνυμο, άγνωστο στις μέρες μας, αξιωματούχο της Βυζαντινής Αυλής. Το αναφέρει ο ίδιος στην εισαγωγή του βιβλίου του. Ο οποίος τι λέει, βασισμένο στο υλικό που μου άφησε ο αείμνηστος αυτοκράτορας, δίνω τελική μορφή στο βιβλίο αυτό, και προφανώς το παραδίδω στους αντιγραφείς, τους εκδότες εκείνης της εποχής. Άρα λοιπόν, ο αυτοκράτορας Νικηφόρος σημείωσε το υλικό το οποίο τον ενδιέφερε να αφήσει παρακαταθήκη στους απογόνους, το παρέδωσε σε κάποιον Βυζαντινό αξιωματούχο για να του δώσει την τελική μορφή, όμως πριν πάρει το βιβλίο την τελική μορφή, ο αυτοκράτορας δολοφονήθηκε. Φαίνεται από το κείμενο ότι ο συγκεκριμένος άγνωστος αξιωματούχος τιμούσε, αγαπούσε πάρα πολύ τον αυτοκράτορα. Και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που δεν θέλησε να παραδώσει το δικό του όνομα, παρά μόνο την σημείωση αυτή που βλέπουμε στον πρόλογο. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου εγχειριδίου στρατηγικής είναι ότι περιέχει λατινογενείς και αραβογενείς στρατιωτικούς όρους. Η ξένη ορολογία όμως είναι χαρακτηριστικό της Βυζαντινής γραμματείας. Όχι όλων των μορφών της, αλλά τουλάχιστον των τεχνικών εγχειριδίων. Οι όροι αυτοί αναλύονται σε υποσημειώσεις που έχει κάνει ο υποφαινόμενος, καθαρά από γλωσσικό ενδιαφέρον. Ας δούμε τώρα ποιος είναι ο σκοπός του βιβλίου. Θα αναφερθώ πρώτα σε μία συνήθεια του νεότερου ελληνισμού. Σε μία συνήθεια που λίγο πολύ έχουμε όλοι μας. Οποιοδήποτε σύγγραμμα είναι τουλάχιστον ενός αιώνα, το αντιμετωπίζουμε ως καθαρά ιστορικό. Και με μία λανθασμένη άποψη που έχουμε περί ιστορίας, χαιρόμαστε να ανακαλύπτουμε ονόματα, ημερομηνίες, κάποιες αφηγήσεις που είναι ενδιαφέρουσες και να ικανοποιούμαστε με αυτό. Η ιστορία βέβαια δεν είναι αυτό το πράγμα. Χαιρόμαστε επίσης όταν διαπιστώνουμε πόσο παλιό είναι το έθνος μας. Τι μεγάλους ήρωες έβγαλε κάποτε. Τι επιτεύγματα κουβαλά στην ιστορία του. Ναι, όλα αυτά είναι κομμάτι της ιστορίας, αλλά δεν είναι αυτή καθ' αυτή η ιστορία και κάθε βιβλίο δεν έχει μόνο ιστορική αξία. Θα έλεγα ότι το μεγαλύτερο τμήμα της ελληνικής γραμματείας, ολόκληρης της ελληνικής γραμματείας, είναι μία μορφή παρακαταθήκης. Είναι ιδέες, είναι γνώσεις, είναι γνώμες, είναι επιστήμη η οποία μπορεί πάντοτε να χρησιμοποιηθεί στο παρόν. Δεν είναι κάτι περασμένο, αλλά ξεχασμένο ή όχι. Θεώρησα λοιπόν ότι αυτό το βιβλίο είναι επίκαιρο και έτσι το προσέγγισα. Ο σκοπός λοιπόν του βιβλίου και της έκδοσής του δεν είναι μόνο ιστορικός. Θα έλεγα ότι σε ένα ποσοστό πολύ μικρό είναι ιστορικός. Το βιβλίο αυτό είναι τεχνικό εγχειρίδιο, εμπεριέχει όμως ιδεολογία και φιλοσοφία, την οποία αξίζει να προσεγγίσουμε ως τέτοια, ως
θα λέγαμε πανταχού παρούσα, αενάως παρούσα ιδεολογία και φιλοσοφία, ως τρόπο σκέψης, δράσης και αντίδρασης που μπορεί να είναι πάντοτε παρόν, να είναι σημερινός, να είναι επίκαιρος. Ας δούμε την καθαρά τεχνική πλευρά. Θα αναρωτηθεί εύλογα καθένας γιατί ένα βιβλίο που περιέχει τεχνικές με σπαθιά, ακόντια και ύπους μπορεί να είναι χρήσιμο σε έναν σύγχρονο αξιωματικό. Μπορεί να γίνει χρήσιμο όταν κατανοήσει σήμερα ο Έλληνας αξιωματικός τις αντιστοιχίες του τότε πολέμου με τον σημερινό. Όχι όμως μόνο ο Έλληνας αξιωματικός. Θεωρώ ότι σήμερα ο ελληνισμός βρίσκεται σε πόλεμο. Ένας πόλεμος ο οποίος διεξάγεται εναντίον του από τράπεζες, από το διαδίκτυο. Και γιατί μιλούμε για πόλεμο, γιατί έχουμε συγκρούσεις, έχουμε θύματα. Το γεγονός ότι δεν πέφτουν σφαίρες ή βέλη ή βόμβες δεν σημαίνει κάτι. Λοιπόν, το συγκεκριμένο βιβλίο, εάν μελετηθεί προσεκτικά, είναι ένα εγχειρίδιο το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε ακόμη και έναν τέτοιον πόλεμο στο διαδίκτυο. Τώρα ας προσεγγίσουμε την ιδεολογική, φιλοσοφική, θα λέγαμε και θεολογική χρήση που μπορεί να έχει. Θα σας διαβάσω 5 πολύ σύντομα αποσπάσματα του βιβλίου. Το κείμενο έχει περίπου 15 παρόμοια, για να συζητήσουμε μετά μαζί ένα βασικό προβληματισμό. Στο κεφάλαιο 4 διαβάζουμε «Τάσσοντας καλά τους άνδρες που έχει υπό τις διαταγές του και με την συνεργασία του Θεού, κατά κράτος θα κατατροπώσει τους αντιπάλους». Στο κεφάλαιο 9 επίσης διαβάζουμε «Με την συνεργασία του Θεού θα κερδίσει την νίκη και θα επιφέρει τελειωτική πανολεθρία στους αντιπάλους». Και σε άλλο κεφάλαιο, «Εάν όλα γίνουν κατά ακολουθία του παρόντος σχεδίου και αν προπάντων έχουν τη βοήθεια του Θεού στο πλευρό τους, καλά γνωρίζουν, όσοι έχουν τέτοια εμπειρία, πόση καταστροφή και πόσος όλεθρος θα πέσει στους αντιπάλους». Και σε άλλο κεφάλαιο, στο 19, «Με την συμβολή της ακαταμάχητης βοήθειας του Θεού μας Χριστού, θα στήσεις μεγάλα τρόπαια νίκης κατά των εχθρών». Και το τελευταίο απόσπασμα που επέλεξα, από τα περίπου 15, «Με την χάρη του Χριστού, του Θεού μας, θα υπερισχύσεις έναντι αυτών. Θα τους καταβάλεις και θα τους παραδώσεις σε πλήρη ασφανισμό». Παρατηρούμε λοιπόν ότι αυτά τα σημεία δεν αναφέρονται στο τεχνικό κομμάτι της πολεμικής παραδρομής. Επίσης δεν είναι ιστορικά, είναι ξεκάθαρο. Τι είναι λοιπόν, είναι ιδεολογικά, φιλοσοφικά και έχουν σαφώς ένα θεολογικό υπόβαθρο. Τίθεται λοιπόν ένα εύλογο ερώτημα που νομίζω ότι στα τελευταία 2.000 έτη της ιστορίας μας έχει απασχολήσει πολλούς Έλληνες. Είναι δυνατόν να επικαλούμαστε τη βοήθεια του Θεού για να κατατροπώσουμε αντιπάλους? Αν είναι δυνατόν, τότε κατανοούμε γιατί το θέτει εδώ ο Αυτοκράτορας. Αν δεν είναι, πώς γίνεται ένας άνθρωπος τόσο θεοσεβούμενος όσο πραγματικά ήταν ο Νικηφόρος Φωκάς να σημειώνει αυτά τα πράγματα στο βιβλίο του? Τίθεται λοιπόν το ερώτημα, αυτή η θρησκεία της αγάπης, ο χριστιανισμός, μπορεί να ζητά από τους οπλίτες, τους χριστιανούς, τους μαχητές, κάτι τέτοιο? Η αλήθεια είναι ότι στην εποχή μας, τα τελευταία 10, 20, 30 χρόνια, πολύ εύκολα θα απαντούσε ο καθένας, όχι φυσικά, δεν είναι δυνατόν, ο χριστιανισμός είναι η θρησκεία της αγάπης. Αγαπούμε τους πάντες.
Και αφελώς, όπως θα δούμε στη συνέχεια, θα πει και ότι αυτό το δίδαξε και ο Χριστός. Σε χτυπούν από το ένα μάγουλο, στρέψε και το άλλο. Είναι όμως έτσι τα πράγματα. Δείτε τον εαυτό σας όταν βάλετε από μία ίωση. Υπάρχει κανείς που θα πει ότι εγώ δεν θα πάρω αντιβιωτικό, θα αφήσω το σώμα μου να εξαντληθεί και να καταλήξει εκεί που κάποτε θα καταλήξουμε όλοι μας, γιατί δεν θέλω να κάνω κακό στους ιούς. Μα αν δεν αντιμετωπίσω τους ιούς που βάλουν εναντίον της υγείας μου, δεν θα υπάρχω μετά. Δεν θα υπάρχει η υγεία μου. Δείτε την αντιστοιχία. Αν δεν αντιμετωπίσω τον εχθρό που μου επιτίθεται και με απειλεί και πολλές φορές αδικαιολόγητα και τον αφήσω να με δολοφονήσει, μετά θα αγαπώ, αφού θα είμαι νεκρός, ποιον θα αγαπώ μετά. Με αυτόν τον προβληματισμό ασχολήθηκαν οι θεολόγοι της Ορθοδοξίας. Όχι μόνο αυτοί, αλλά επιλέγω αυτούς, γιατί ο αυτοκράτορας Νικηφόρος Φωκάς ήταν Βυζαντινός αυτοκράτορας. Επιλέγω λοιπόν ένα σημείο από τον Γρηγόριο τον Θεολόγο, το οποίο πιθανόν να έχετε ακούσει ή διαβάσει. Είναι γενικά πολύ γνωστό. Λέει λοιπόν ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, θεολόγος, πατέρας της Εκκλησίας και Άγιος, «Κρήτων γάρ επενετός πόλεμος, ειρήνης χωριζούσης Θεού. Προτιμώ, επενώ τον πόλεμο από μία ειρήνη που θα με χωρίσει από τον Θεό». Τι παρατηρούμε λοιπόν? Ότι οι προτροπές του αυτοκράτορα πηγάζουν από μία πολύ γνήσια, ορθόδοξη, πατερική διδασκαλία. Άρα είναι πολύ μακριά από αυτό που ο πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, ομότιμος πλέον καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ονομάζει στα έργα του και στις ομιλίες του στήρα αγαπολογία. Η ιδέα του ότι αγαπώ τους πάντες και χωρίς όρια, αυτή είναι η αγαπολογία, δεν ανταποκρίνεται κατά τους πατέρες της Εκκλησίας και κατά τους στρατιωτικούς και πολιτικούς ηγέτες στην ουσία του ορθόδοξου χριστιανισμού. Άρα λοιπόν αυτό το βιβλίο στην φιλοσοφική του, ιδεολογική του βάση είναι ορθόδοξο, χριστιανικό και μάλιστα σε σημείο που επιλύει ένα βασικό ερώτημα. Πώς φέρομαι απέναντι στον πραγματικό εχθρό? Ένα άλλο σημείο που θα ήθελα να θίξω και ανήκει και αυτό στην ιδεολογική, φιλοσοφική χρήση, ας πούμε, του βιβλίου και είναι κοινωνικό, εντοπίζεται σε άλλο κεφάλαιο. Εκεί όπου ο αυτοκράτορας, σκεφτείτε, ο αυτοκράτορας, η κορυφή του κράτους και του στρατού, αφήνει παρακαταθήκη στους αξιωματικούς και λέει: «Οι μαχητές μας που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, που πολεμούν δηλαδή στο μέτωπο, για να πετύχουν το σκοπό τους, πρέπει να αισθάνονται ότι και οι ίδιοι και οι οικείοι τους που έχουν μείνει πίσω είναι ελεύθεροι. Δεν τους τυραννά κάτι. Και κυρίως τι? Ότι δεν τους κατατρέχουν», ακριβώς αυτό τον όρο λέει, «φορολόγα ανθρωπάρια». Και αναφέρεται στους φοροεισπράκτορες του Βυζαντινού κράτους. Πρέπει λοιπόν να φροντίσεις, λέει στο στρατηγό, να μην τους κατατρέχουν φορολόγα ανθρωπάρια, τα οποία πλουτίζουν τα ίδια, δεν συνεισφέρουν τίποτε στο κοινωνικό σύνολο και δημιουργούν προβλήματα στην πρώτη γραμμή. Δείτε τώρα το βάθος της σκέψης ενός στρατιωτικού και ταυτόχρονα πολιτικού ηγέτη. Αναγνωρίζει ότι στην περίοδο της κρίσης, του πολέμου, όποια μορφή και αν έχει αυτός ο πόλεμος, εκείνο που πρέπει να φροντίσει ένας υγιής κρατικός μηχανισμός είναι οι μαχητές του, όχι οι φοροεισπράκτορες του. Αυτό μου θυμίζει και κάτι
προσωπικό, ας το πούμε, το οποίο είχε, μου είχε διηγηθεί ο Μακαρίτης, ο παππούς μου, όταν πολεμούσε στο μέτωπο της Βορείου Ηπείρου τους φασίστες εισβολής, στο χωριό είχε αφήσει την Μακαρίτησα τη γιαγιά μου με τον πατέρα μου μικρό παιδί. Έσοδα δεν υπήρχαν και κάποια στιγμή ο ιδιοκτήτης του σπιτιού στο οποίο έμενε η γιαγιά μου με τον πατέρα μου μωρό παιδί τότε, έστειλε αγωγή εξώσεως. Εφόσον δεν με πληρώνετε, θα σας διώξω. Είμαστε δηλαδή στο 1940 και κοιτάξτε ποια ήταν η αντίδραση εκείνου του στρατού. Γιατί όλοι ξέρετε τι πέτυχε εκείνος ο στρατός. Ο διοικητής του παππού μου έστειλε εντολή στον αστυνόμο του χωριού, λέγοντάς του ότι δεν γίνεται να απαιτείς ενίκεια από έναν μαχητή της πρώτης γραμμής. Και πραγματικά σταμάτησε να τα απαιτεί ο ιδιοκτήτης. Τι κατάφερε ο στρατός του 1940, το γνωρίζουμε. Τι κατάφερε ο στρατός του Νικηφόρου Φωκά, επίσης το γνωρίζουμε και αν δεν το γνωρίζουμε, το βρίσκουμε στην ελληνική ιστορία. Δείτε σε πόση μεγάλη απόσταση, χιλίων ετών, συγκεκριμένες ιδεολογικές αρχές του ελληνισμού είναι αυτές που τον διασώζουν. Όταν ο ελληνισμός με βάση τις αρχές του, τις δικές του, όχι τις δανεικές και τις εισαγόμενες, αντιμετωπίζει τα προβλήματά του, τα επιλύει. Ας δούμε τώρα την τελευταία χρήση, θα λέγαμε, του βιβλίου. Το βιβλίο αυτό είναι μία παρακαταθήκη. Είναι μία σειρά ιδεών, απόψεων, ναι, μεν στο χώρο της στρατηγικής, αλλά είναι ιδέες, είναι απόψεις, είναι αρχές, αξίες του ελληνισμού. Και είναι βέβαιο ότι οι καιροί αλλάζουν, τα καθεστώτα καταραίουν ή παλινορθώνονται, η νομοθεσία μεταβάλλεται συνεχώς. Το σύνταγμά μας δεν ξέρω αν υπάρχει, αν ισχύει, αν έχει αλλάξει, δεν ξέρω τίποτε. Οι παρακαταθήκες όμως του ελληνισμού είναι πάντοτε έτοιμες να μας βοηθήσουν. Τι λείπει? Λείπει η βούληση των Ελλήνων. Η διάθεσή τους να μελετήσουν την παρακαταθήκη, θα πω ότι είναι 4.000 ετών, για να μην με πούνε υπερβολικό. Αυτή την παρακαταθήκη των 4.000 ετών, η οποία και θεολογικώς είναι αμυγής, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, θεολογικώς είναι αμυγής από την εποχή του Ομήρου μέχρι την εποχή, ας πάρουμε, του Αγίου Παϊσίου, έναν σύγχρονο Άγιο. Πρέπει λοιπόν να μελετήσουμε αυτή την παρακαταθήκη με οποιαδήποτε αφορμή, το οποιοδήποτε βιβλίο που ασχολείται με τις αρχές και τη φιλοσοφία και την ιδεολογία του ελληνισμού, γιατί είμαι βέβαιος ότι σε τέτοιου είδους αρχές, φιλοσοφία, σε τέτοιου είδους ιδεολογία θα μπορέσουμε να εμπνευστούμε τον δρόμο που θα μας βγάλει από οποιαδήποτε κρίση. Και όλοι γνωρίζετε τι είναι η κρίση. Πριν προχωρήσουμε στις ερωτήσεις σας και σε οποιοδήποτε τοποθέτηση θέλετε να κάνετε, θα ήθελα να ευχαριστήσω για την τιμή που μου έκαναν να εκδώσω και να παρουσιάσω το βιβλίο αυτό και τον καθηγητή, τον κύριο Ηλία Κουσκουβέλη, και την κυρία Ιωάννα Δανδέλια, διευθύντρια του εκδοτικού οίκου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και την κυρία Αναστασία Βλουκούτζη, διοικητική υπάλληλο του Πανεπιστημίου, και στο τέλος φυσικά, ο φίλο μου, τον Κώστα τον Βαρχαρίδη, ο οποίος πραγματοποίησε μία ιδέα, ένα όνειρο, όπως θέλετε πείτε το, που είχα πάντοτε. Πίστευα ότι οι αίθουσες τέχνης στην Ελλάδα δεν μπορούν να είναι αντίγραφα των δυτικοευρωπαϊκών αιθουσών τέχνης. Δηλαδή, εκθέτω φωτογραφίες και τελείωσε. Εκθέτω πίνακες και τελείωσε. Εκθέτω γλυπτά και τελείωσε. Λοιπόν, πόσο αρμονικό είναι αυτό το ελληνικό ιδεώδες. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μία αίθουσα τέχνης. Υφίσταστε
εμένα βέβαια, εντάξει, αυτό ξεχάστε το, αλλά γύρω μας υπάρχουν φωτογραφίες. Είναι ένα άλλο στοιχείο αυτό, άσχετο με την σημερινή βιβλιοπαρουσίαση, αλλά υπάρχει εδώ, είναι τέχνη. Πάνω συζητούσατε με αφορμή κάτι άλλο. Αν προσέξατε στις προθήκες, υπήρχαν έργα του γνωστού και πολύ μεγάλου αγιογράφου της πόλης μας, του κυρίου Πακόλα. Βυζαντινή τέχνη, μικρογραφίες. Κάπου δίπλα υπήρχαν γραβούρες. Υπήρχε το βιβλίο, εντάξει. Λοιπόν, οι ελληνικές αίθουσες τέχνης, όσο περισσότερο τίνουν προς το αρχαιοελληνικό μουσείο, τόσο πληρέστερες θα είναι και τόσο πιο καρποφόρες για το σύγχρονο ελληνισμό. Και το καλύτερο είναι να αντικαταστήσουν κάποια στιγμή τα καφενεία, τα οποία ο γνωστός σας, φαντάζομαι, συγγραφέας και καθηγητής Σαράντος Καργάκος, ονομάζει κυφηνία. Τα κυφηνία καφενεία δεν έχουν θέση στον ελληνισμό. Οι αίθουσες τέχνης, όσο τίνουν προς το αρχαιοελληνικό μουσείο, μακάρι, εύχομαι, να συγκεντρώνουν τους Έλληνες. Και για συζήτηση, και για ακρόαση, και για οτιδήποτε έχει να κάνει με τις 9 μουσες, που καλύπτουν ολόκληρη τη ζωή μας. Ευχαριστώ. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, τοποθετήσεις, διευκρινήσεις, ακούω. Καλυπίδες. Καλύπτει εξίσου και το κομμάτι το μαχητικό. Άκουσα για το φιλοσοφικό, το θεολογικό, ναι, ιδεολογία κλπ. Αυτό είναι το μόνο... Τις τακτικές του πολέμου. Ναι, το μόνο που φαίνεται από τον τίτλο. Περί παραδρομής πολέμου. Άρα είναι πολεμικό εγχειρίδιο. Τα έχει μέσα κανονικά. Κατά βάση, ναι. Ωραία. Και καλύπτει θέματα όπως η ενέδρα, η οπισθοφυλακή, η κατασκοπία, η μετακίνηση στρατεύματος, ο εφοδιασμός κλπ. Θα ξαναρωτήσω, συγγνώμη. Θα ήθελα μια μεγαλύτερη ίσως εξήγηση. Με ενδιαφέρει πολιτικά καθαρά για την χρήση του βιβλίου αυτού, του συγκεκριμένου εγχειριδίου δηλαδή, στη σύγχρονη ζωή. Το έβγαλε ένας καθηγητής, ο οποίος από όσο γνωρίζω και από ό,τι είπατε προηγουμένως, έχει να κάνει με τις διεθνείς σχέσεις. Ναι. Ένας πολιτικός, ο οποίος το διαβάσει... Θα λέγαμε ένας εκπαιδευτής των αυριανών διπλωματών. Αυτό είναι περισσότερο. Ο κύριος Κουκουβέλης. Ναι. Το βιβλίο, όπως το ξέρω, θα έβγαινε και βγήκε μάλλον και προς χρήση των αξιωματικών. Ένας, ναι, πολιτικός. Είναι... Ένας πολίτης ο οποίος ασχολείται με τα πολιτικά, μάλλον αυτό το κομμάτι ίσως παραλύσατε. Ένας πολιτικός πολύ περισσότερο. Ποιο θα ήταν το πιο μεστό, το πιο άμεσο όφελος που θα είχε από αυτό, μια καλύτερη, συγγνώμη, δεν θέλω να προσβάλλω, μια μεγαλύτερη έτσι ανάλυση, μια μεγαλύτερη. Αν δεχτούμε ότι η ζωή μας ολόκληρη είναι των απλών ανθρώπων, είτε των μεγάλων μορφών, είτε των επιστημόνων, των καλλιτεχνών, είναι ένα συνεχής πόλεμος, καταρχήν εναντίον του κακού εαυτού μας, τότε ένα εγχειρίδιο στρατηγικής, κατά αναλογία με την πραγματικότητα, σίγουρα συμβάλλει σε αυτό. Στην έκδοση, γιατί δεν μπήκε σαν κομμάτι και το μεσονείο, τα μεσονικά ελληνικά και τα είχα την άλλη σελίδα το... Γιατί πλέον με την ευκολία που μας δίνει το διαδίκτυο, το πρωτότυπο κείμενο μπορεί να βρεθεί σε ψηφιακές βιβλιοθήκες. Οπότε, μία έκδοση που περιέχει μόνο τη μετάφραση, καταρχήν είναι πιο εύχεστη, λιγότερες σελίδες, και πιο οικονομική. Γιατί έτσι, διαβάζοντας κάποιες λέξεις που έχετε κάνει εσείς στη μετάφραση, αναρωτιόμουν ποια είναι η ανάλογη. Υπάρχει πλέον η ευκολία του διαδικτύου και επειδή το βιβλίο αυτό είναι εγχειρίδιο που προορίζεται για να διδάξει, ναι, όποιος έχει τη διάθεση να το μελετήσει, εύκολα μπορεί να βρει το πρωτότυπο και στη συνέχεια να βοηθηθεί από τη μετάφραση.
Είναι καθαρά πρακτική εδώ. Στο πρωτότυπο υπήρχαν κάποια σχέδια, κάποιοι χάρτες και αν επειδή αυτό μας πατήχε... Όχι, δεν υπήρχαν. ...το θάνατο σε εκείνης εποχής, σε σύγχρονα μεταγενέστερα, προγενέστερα. Είναι ένα από τα βυζαντινά εγχειρίδια στρατηγικής που έχει μόνο κείμενο. Δεν υπάρχουν δηλαδή χάρτες και σχεδιαγράμματα. Ίσως γιατί ο αυτοκράτορας δεν ασχολήθηκε με τις πολεμικές μηχανές. Δεν περιγράφει δηλαδή πολιορκητικές μηχανές ή κάτι άλλο, οπότε δεν χρειάζονταν και τα σχεδιαγράμματα. Και αφού αναφερθήκατε στα βυζαντινά βιβλία στρατηγικής, ήταν το μοναδικό που δεν είχε μεταφραστεί στα νέα ελληνικά. Σήμερα στην Ελλάδα, από διάφορους συναδέλφους, μεταφραστές και από διάφορους εκδότες, κυκλοφορούν πλέον όλα τα εγχειρίδια στρατηγικής της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Μαζί σχεδόν τελειώσαμε την μετάφραση. Η κυρία Γιφτοπούλου το βιβλίο του Μαυρικίου, που επίσης δεν είχε μεταφραστεί, και εγώ αυτό εδώ. Τώρα πλέον υπάρχουν στο εμπόριο όλα τα βιβλία της Βυζαντινής Στρατηγικής. Ναι. Σήμερα έχει περισσότερους στρατηγούς, αντιστράτηγους, τον τίτλο από το αντιστρατηγικό με ένα χωριό. Ναι, πιθανόν το στρατηγίζω. Άρα από ό,τι φαίνεται ο σπόρος του Νικόλου που κάνει. Υπάρχει καμία άλλη ερώτηση? Ναι. Παρακολουθώ. Ναι, ήθελα να ρωτήσω το παλαιόγραφο σε τι μορφή σκεφτείτε, αν το έχετε αναφέρει πιο πριν, δεν είναι. Σε τι μορφή είναι το παλαιόγραφο, είναι δόση, είναι κώδικας, είναι... Κώδικας είναι. Ναι, σε τι... Και μικρογράμματος. Ναι, μικρογράμματος. Είναι περιγραμμιός, είναι... Ναι, ναι. Αυτό που παρέλαβα εγώ ήταν φιλμάκι, όπως καταλαβαίνετε. Περγαμινός, αν θυμάμαι καλά. Αν θέλει κάποιος γνώμη. Θέλει. Το θρησκευτικό, το ιδεολογικό και το φιλοσοφικό σκέλος και αυτό το εκδηλητήριο και πάρα πολύ κρατήμενο. Ξέρετε ότι μπορεί να έχει πρακτική εφαρμογή στα παιδιά των μαθών και στις κάποιες σχέσεις. Η ερώτηση είναι αν η συγκεκριμένη ιδεολογία μπορεί να εφαρμοστεί. Αν το ευρύτερο περίγραμμα έχει κάποιες εφαρμοστεί. Οι αρχές στις οποίες στηρίζεται η ανάλυση του Νικηφόρου Φωκά είναι πάντοτε υπαρκτές, πάντοτε υπάρχουν στον κόσμο. Τα μέσα είναι εκείνα που διαφοροποιούνται. Πάντοτε γίνεται κατασκοπία, πάντοτε γίνεται μία νυχτερινή επίθεση. Απλά τα μέσα διαφέρουν. Συνεπώς, αν προβληματιστεί κανείς κατά την στοιχεία, κατά την παραβολή, εύκολα μπορεί να διαπιστώσει ποιες είναι οι λυσιτελείς πρακτικές για έναν σύγχρονο πόλεμο. Τώρα, για το ιδεολογικό κομμάτι, υπάρχουν στον πλανήτη μας σοβαρά κράτη, που σέβονται τους πολίτες και τους υπηκόους τους και εφαρμόζουν αυτές τις τακτικές στον πόλεμο. Αλλά είναι σοβαρά κράτη. Δεν είναι αθέμητες. Ο Ορθόδοξος πόλεμος δεν είναι αθέμητες. Όχι, όχι, για το ιδεολογικό κομμάτι είναι ερώτηση και λίγο γι' αυτό. Όχι, δεν κάνει αναφορές, εκτός από ένα σημείο που λέει ότι οι μαχητές πρέπει να λαμβάνουν κανονικά το μισθό τους. Εκτός από αυτό δεν κάνει άλλη αναφορά. Τελειώσαμε, είναι σαφέστατο. Να και μετά με αυτό, αν με επιτρέπετε κύριε Βαχαρίδη, κύριε Τσακνάκη, αυτό που πάτε για συζήτηση, συγγνώμη αν θα κουράσω. Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα υπάρχουν διάφορες έτσι όμορφες, κατ' εμέ, συλλογικές καταστάσεις όπου προσπαθούν να αναβιώσουν είτε φιλολογικός είτε πραγματικός αρχές και βυζαντινές
τακτικές, φιλοσοφικές ομάδες, τακτικές όσον αφορά τον πόλεμο κλπ. Ομάδες ωραίες παθασκείες και κάνουμε και εξαιρετικές μάλιστα εργασίες, κάτι απομιμήσεις των όπλων, των μαχών. Ακριβώς. Δεν με ενδιαφέρει το τακτικό κομμάτι, με ενδιαφέρει όμως η γνώση. Πάρα πολύ. Αν ξέρετε, αν γνωρίζετε στη Θεσσαλονίκη αν υπάρχει κάτι τέτοιο, όπου θα μπορούσε κάποιος να πάρει μέρος, μόνο σεμινάρια. Στο διαδίκτυο παρατηρώ. Στη Θεσσαλονίκη έχει τέτοιες δράσεις. Που κάνουν μεσονική παθασκεία. Το μόνο που ξέρω, περισσότερο με ενδιαφέρουν. Περισσότερο με ενδιαφέρουν, συγγνώμη, περισσότερο θα με ενδιαφέρει, ας πούμε, μία σειρά από πρώτα απ' όλα το θεωρητικό κομμάτι. Δηλαδή, εάν γίνονται. Πώς θα το πω. Σεμινάρια ή κάτι τέτοιο. Ακριβώς. Για θέματα στρατηγικής και τακτικής πολέμου. Η γνώση της καθημερινότητας στο Βυζάντιο. Α, γενικά. Γενικά και ειδικά. Δηλαδή, εάν υπάρχει κάτι οργανωμένο, μπορεί να γίνει κάτι οργανωμένο. Τα μόνα οργανωμένα σεμινάρια, προγράμματα εκπαιδευτικά που αφορούν το Βυζαντινό πολιτισμό σε όλες τις εκφάνσεις του, θεολογία, κοινωνιολογία, στρατός, παραδόσεις κλπ, γίνονται στην Ιταλία. Έχει και ένα πρόγραμμα που έκανα στις άλλους καθηγητές εδώ στην Θεσσαλονίκη. Έχω δει ένα βίντεο. Και παλιά είχε και μια ενότητα, δεν ξέρω, το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Δήμου, που και η ιστορία και είχε μια κομμάτι ανεξάρτητη. Ο κύριος Μητσόφυλλος. Όχι. Θα μπορούσε να ξεκινήσει κάτι. Από ό,τι είδα η κατάρτισή σας είναι εξαιρετική. Κάτι σαν σεμινάρια για αρχή. Υπάρχει έτσι εκδόση στραμμό στον αναπατώμενο σύγχρονο για την καθολική ζωή στο Βυζάντιο. Ναι. Πάντως συγγραφέα, αλλά δεν πολύ είναι. Πολύ χρήσιμο είναι και μια σειρά ολόκληρη. Ο Βυζαντινολόγος, ο Κουλελέ. Και έχει και το Βυζάντιο. Ο Κουκουλέ είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά είναι και δύσκολο στη γλώσσα. Δεν έχει βγει στην νέα ελληνική. Μια απόπειρα που έγινε πριν 2 χρόνια δεν είχε επιτυχία. Πού, στη απόπειρα. Δική σα. Θεσσαλονίκη θα μπορούσατε να την κάνετε. Α. Αλλά στην Τσάρτη δεν είχε. Για γραμματεία κυρίω. Ναι, Βυζαντινή γραμματεία. Ναι. Κάθε είδος. Ναι, γιατί τώρα τη Βυζαντινή στρατηγική είναι δύσκολο, αλλά για Βυζαντινή γραμματεία. Ναι. Καλά, τίποτα δεν είναι δύσκολο, αρκεί να υπάρχει καλή διάθεση. Σας ευχαριστώ πολύ.